Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, δημιουργήθηκαν πάλι απορίες με το προηγούμενο βίντεο που έκανα, που έλεγα πώς μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για τα ψαράκια για να τους δώσουμε την κατάλληλη κίνηση μετά. Λοιπόν, κάποιος φίλος με ρώτησε πώς μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε, πώς μπορούμε να βρούμε τα χαρακτηριστικά τους αν έχουμε χάσει τη συσκευασία και αν έχουμε αγοράσει μη επώνυμα τεχνητά που δεν υπάρχουν πληροφορίες ούτε συσκευασία ούτε πουθενά, τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, ξεκινάω από την πρώτη περίπτωση, πώς μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε. Οι περισσότεροι που αγοράζουν τεχνητά αργά ή γρήγορα θα πάρουν κάποια θήκη, μονή, διπλή, ό,τι να είναι. Λοιπόν, όταν παίρνεις το τεχνητό σου και έχει πάνω τις πληροφορίες στο κουτάκι της συσκευασία, όταν τοποθετείς τη θήκη, γράφεις. Έτσι. Πόσα εκατοστά είναι, τα γραμμάρια του για να μην τα ψάχνεις και μπορείς να πάρεις αρκετές θήκες και να κατηγοριοποιείς τα τεχνητά σου από διάφορες εταιρείες ανάλογα με τα γραμμάρια και τον τύπο που είναι. Παρακάτω, αν είναι minimum, βάζεις ένα μη, π.χ. οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό θέλεις εσύ ενδεικτικό, για να θυμάσαι ότι αυτό είναι έτσι, minimum, και το S αν είναι sinking ή το F αν είναι floating. Έτσι, τώρα αν είναι κάποια άλλα τεχνητά που είναι walk the dog, είναι slow sinking, είναι suspending, όλα αυτά, έτσι, μπορεί να τα γράψεις και να ξέρεις ανά πάσα περίπτωση τι θέλω να πάω, τι θέλω να ψαρέψω. Θα πάω να ψαρέψω αυτά, άρα θα πάρω αυτή τη θήκη και αυτή τη θήκη. Γιατί θα πάω για γοφάρια και λαβράκια, θα πάρω αυτή τη θήκη και αυτή τη θήκη. Δηλαδή θα πάρω μια θήκη που να έχει μέσα τεχνητά από 11 έως 15 εκατοστά και μια άλλη θήκη που να έχει τεχνητά από 14 έως 20 εκατοστά, τα οποία να συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται για το ψάρεμα των συγκεκριμένων ψαριών, είτε να είναι floating, είτε να είναι sinking, να ανακατεμένα και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχασε τη συσκευασία, δεν την έχει συσκευασία. Όλα τα επώνυμα ψαράκια σε κάποιο σημείο του σώματος αναφέρουν τις πληροφορίες. Συγκεκριμένο είναι ράπαλα. Εδώ. Μας δίνει τις πληροφορίες και λέει το όνομα του, την εταιρεία δηλαδή, ράπαλα. Το όνομά του, Max Rap, έτσι, ο τύπος του είναι αυτός. Δίπλα έχει ένα νούμερο, 15, είναι το μήκος του, πόσα εκατοστά δηλαδή είναι. Από κάτω έχει 23 γραμμάρια και 3 τέταρτα της ουγγιάς, γιατί προορίζεται και για Αμερική, έτσι, που αυτοί έχουν τα pounds και τις ουγγιές, όπως και οι Εγγλέζοι αν θυμάμαι καλά, pounds και ουγγιές έχουν, για να ξέρουν πόσο είναι. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να γράψεις την εταιρεία, την ονομασία του, τα εκατοστά του, δεν χρειάζεται να γράψεις γραμμάρια και τίποτα άλλο, και θα σου βγάλει στο διαδίκτυο τις πληροφορίες που θέλεις. Αν είναι jerk, αν είναι minnow, αν είναι βυθιζόμενο, αν είναι floating. Τώρα, αν δεν έχεις το διαδίκτυο, την ευκολία του διαδίκτυου, αυτό μπορείς να κάνεις για να δεις τουλάχιστον αν είναι floating, suspending ή είναι sinking. Θα πάρεις ένα δοχείο, μια λεκάνη, θα βάλεις νερό μέσα, θα ανακατέψεις, θα διαλύσεις και αλάτι, έτσι, σε μια αναλογία για κάθε ένα λίτρο που θα χρησιμοποιήσεις, θα βάλεις δύο κουταλιές της σούπας, δηλαδή περίπου στα γεμάτες 29-30 γραμμάρια, για να προσαρμόσεις και να προσομοιώσεις την αλατότητα της θάλασσας. Οπότε, παίρνεις το τεχνητό σου, βάζεις την παραμάνα, το ρίχνεις στον κουβά και βλέπεις τι είναι. Είναι floating, δεν βουλιάζει, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν έχεις μια μεγάλη λεκάνη και τραβήξεις, θα μπορέσεις να δεις και τι κίνηση κάνει.
Αυτό δεν έχει κάτι άλλο δύσκολο. Τώρα, αν είσαι από τους τύπους που αγοράζουν τεχνητά τα οποία είναι no name, ή σου χαρίσανε, πάλι θα εφαρμόσεις το ίδιο στυλ, έτσι, με τη λεκάνη, το κουβαδάκι και όλα αυτά. Γιατί όπως το λέω, όλα τα επώνυμα σου δίνουν τη δυνατότητα να τα αναγνωρίσεις, γιατί γράφουνε σε κάποιο σημείο του σώματος την εταιρεία και τα χαρακτηριστικά. Το συγκεκριμένο γράφει Strike Pro Cofana, που είναι το μοντέλο του, 175F, 17,5 πόντι, floating. Και κατά πάσα πιθανότητα θα βρεις τα χαρακτηριστικά του μέσα που θα σου λέει ότι είναι minnow ή είναι jerk minnow. Λοιπόν, εδώ πάλι πάμε και μας λέει μόνο ένα κωδικό, SGM175, και έχει ένα χαρακτηριστικό, ένα σαγόνι μπροστά. Για όσοι το γνωρίζουν, είναι το Savage Gear. Ακόμα και έτσι να το γράψεις SGM175, θα σου βγάλει, και πίσω εδώ έχει πάλι γραμμένα 25 γραμμάρια και SF, Slow Floating. Αν γράψεις τον κωδικό, πάλι θα σου βγάλει την εταιρεία και τα χαρακτηριστικά του, τι είναι και με ποιες κινήσεις είναι σωστό να το δουλέψεις. Το ίδιο και εδώ, σας δείχνω τεχνητά που έχω, έτσι, η εταιρεία Ryobi, έτσι, δίπλα ένας κωδικός MD1321S. Το γράφεις στο διαδίκτυο, έτσι, και βρίσκεις. Ή αλλιώς, όπως είπα, από τη συσκευασία πάνω, στο συγκεκριμένο, σου λέει, έτσι, Ryobi Trapper Hard Lure Deep Minnow, έτσι. Δηλαδή αυτό θα το τραβήξουμε με γρήγορη μέτρια ή συνδυασμό. Αυτό μπορεί να του ρίξουμε κανένα χτυπηματάκι μέσα, δεν το κοπανάμε συνέχεια, ούτε κάνουμε τζέρκια συνέχεια σε αυτό, έτσι. Το μοντέλο του Sinking, το χρωματισμό που λέει 17, έτσι. Το βάρος του που λέει 21 γραμμάρια, το μήκος του που λέει 132 χιλιοστά, 13,2, και το βάθος που δουλεύει με την ταχύτητα που θα το τραβήξουμε, τα 2 μέτρα. Άρα εδώ έχουμε πάρει πλήρες πληροφορίες, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο, έτσι. Είπαμε, οι λύσεις είναι απλές, απλώς πρέπει να βάλουμε λίγο το μυαλό μας να δουλέψει. Γι' αυτό και σας είπα, σας δίνω τροφή για σκέψη. Κατηγοριοποιήστε τα τεχνητά σας από διάφορες εταιρείες, και όταν δείτε ότι κάποιο τεχνητό σας αποδίδει, μπορείτε να πάρετε και άλλα χρώματα που ξέρετε μέσα από το χρωματολόγιο που έχετε ήδη, που δουλεύουν. Γιατί, όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, μην συνεχίζει να το ρίχνετε κοπανιά την κοπανιά πάνω στα ψάρια, γιατί κάποια στιγμή θα το κάψετε τελείως, δεν θα δουλεύει. Φίλοι έχουν πάει, αγοράσει ένα τεχνητό, είδανε σε ένα ή δύο χρώματα στην αρχή, είδανε ότι δουλεύει καλά ή ήταν πιο τυχεροί, κάποιος γνωστός τους είχε το ίδιο τεχνητό, τους το έδωσε να το δοκιμάσουν, εφόσον το έβλεπαν ότι δουλεύει, τους εξήγησε και λίγο την κίνηση, έπιασαν ψάρια, κατευθείαν πήγαν και το παράγγειλαν ή πήγαν και το αγόρασαν και πήραν και 2-3 χρώματα που τους αρέσουν, για να έχουν εναλλακτική λύση, ίδια πλεύση, ίδια γραμμάρια, ίδια βολή, αλλά διαφοροποίηση στο χρώμα, ώστε να ψιλομπερδεύουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα ψάρια που σημαδεύουν, για να πιάσουν. Ευχαριστώ που με βλέπετε. Το like θα μου δώσει δυνατότητα να σας δώσω και άλλα βίντεο επιμορφωτικά, όπως ανέφερε κάποιος φίλος, και τον ευχαριστώ. Να είμαστε καλά. Καλές θάλασσες σε όλους. Γεια σας.